Ζητώ από τον κύριο Σιδερίλη να σας σιδερεί λοιπόν να λάβει το λόγο και να μας μιλήσει για τέτοιου είδους ρόλους. Είναι επικεφαλής επικοινωνίας της Coca-Cola για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οπότε έχετε και το βήμα. How do I move to my presentation? Okay. Μάλιστα. So, αποφάσισα να επικαλεστώ τις διάφορες ιδιότητες μου, μητέρα, επιχειρηματίας, αλλά και πολίτης η οποία ασχολείται με θέματα της γυναίκας στον επιχειρηματικό κόσμο για τα 30 χρόνια. Και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις γύρω από τον είδος των προτύπων ρόλου που οι νέες γυναίκες χρειαζόμαστε στην ζωή μας σήμερα για να προοδεύσουμε, να εξελιχθούμε. Να ξεκινήσω λοιπόν υποβάλλοντας ένα ερώτημα. Αν αναγνωρίζετε κάποια από τις γυναίκες αυτές. Η Τερεσκόβα, κάποιοι αναγνώρισαν την Τερεσκόβα. Ελάχιστοι από εμάς και εν πλήρη ειλικρινία, ούτε εγώ γνώριζα για τις γυναίκες αυτές μέχρι ότου έψαξα στο Google για σημαντικές γυναίκες που σχεδόν τίποτα δεν ξέρουμε για αυτές. Και θα επανέλθω στα παραδείγματα αυτά. Εμείς οι γυναίκες, νομίζω, ήδη υπόθηκε, δεν μας λείπει ούτε η εξειδίκευση, ούτε η συμπεριφορά, ούτε η φιλοδοξία. Όποια στάδια δρομή και να αναλάβουμε γιατρού, εκπαιδευτή, επιχειρηματία, πολιτικού, θέλουμε να λάμψουμε και να εξελιχθούμε, αλλά ελάχιστες από εμάς καταφέρουν να φτάσουμε και ξέρουμε οι αριθμοί ποιοι είναι. Αν θέλουμε να διαλέξουμε ένα κοινό παρανομαστή, ο φόβος είναι αυτός που μας κρατάει πίσω. Οι γυναίκες φοβούνται απλά και εξάστερα και αυτό οδηγεί σε μια έλλειψη αυτοπεποίθησης η οποία έρχεται και υποσκάπτει τη σταδιοδρομία μας και δεν μας επιτρέπει ως γυναίκες να επιδιώξουμε τους υψηλούς στόχους που σαφώς χρειάζονται να υπάρχουν για να πετύχουμε ό,τι πετυχαίνουμε. Και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Ο λόγος βρίσκεται εγγενώς εγγεγραμμένος στον τρόπο με τον οποίο ανατραφήκαμε. Δεν έχουμε ηρωικά πρότυπα ρόλων να μιμηθούμε. Μοντέλα όπως αυτές τις γυναίκες εδώ, οι οποίες ενδεχομένως να είναι γνωστές στις χώρες προέλευσής τους, αλλά που δεν ξέρουμε πολλά για αυτές. Αυτή είναι η πρώτη γυναίκα αστροναύτης τη δεκαετία του 60. Ακολούθησε το παράδειγμα του Γκαγκάριν. Ο Γκαγκάριν με φούστα την έλεγαν και ήταν 20 χρόνια πριν τους Αμερικανούς και δεν την γνωρίζαμε αυτή την θαραλέα γυναίκα. Μπορεί να ακούσαμε φιλμ για τον Άρμστρονγκ και τον Γκαγκάριν, αλλά για τη γυναίκα αυτή. Τη δεκαετία του 40, αυτή η γυναίκα έμαθα μετά και την έρευνά μου για την παρουσίαση αυτή, έγινε και μια ταινία για αυτήν, μία από τις πιο βραβευμένες γυναίκες κατασκόπους. Λεγόταν The White Mouse, το άσπρο ποντίκι που την καταζητούσε η Γκεστάπο γιατί έσωσε χιλιάδες ζωές στην Γαλλική Αντίσταση. Και πάλι, αυτή η γυναίκα που ελάχιστα ξέρουμε για αυτήν. Τώρα, μια Βρετανίδα η οποία πήγε στην Αμερική την δεκαετία του 20. Η γυναίκα αυτή είναι που ως αστροφυσικός μελέτησε στο Cambridge την δεκαετία του 1920 και μετά και την διδακτορική της διάκριση έκανε εξαιρετική έρευνα. Μπορεί να μην είναι γνωστή όπως ο Einstein, ούτε της δόθηκε δυνατότητα να γίνει καθηγήτρια στο Cambridge, οπότε μετακόμισε γύρω στην ηλικία των 20 και τη δεκαετία του 20 στην Αμερική, όπου πήγε στο Harvard και έγινε η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια στο Harvard και η πρώτη επικεφαλής της σχολής της. Αυτή λοιπόν η γυναίκα τι είχε και το ξέραμε, είχε κουράγιο, αυτή είναι η λέξη, είχε θάρρος, είχε κουράγιο να ακολουθήσει το όνειρό της, αλλά η κοινωνία δεν προάγει τέτοιου είδους μοντέλα. Μπορεί να έχουμε εικόνες, μπορεί να έχουμε σύμβολα, αλλά όχι μοντέλα θάρρους. Άτομα που βλέπουμε στην οικογένεια, στο σινεμά, διαβάζουμε βιβλία για αυτούς, τροφοδοτούν τις συζητήσεις μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξεκίνησε λοιπόν όλο αυτό από πολύ παλιά, με τα παραμύθια. Οι μητέρες στα παραμύθια ήταν πριγκίπισσες που περίμεναν να τις σώσει κάποιος πρίγκιπας. Και θα ήθελα λίγο να αναρωτηθούμε τι είδους πρότυπο ρόλου μας ενδιαφέρει να έχουμε. Τι είναι αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε στις γυναίκες αυτές. Όχι κατά ανάγκη αυτές που όλοι γνωρίζουμε και μαθαίνουμε για αυτές.
τις πλούσιες, τις διάσημες που το Star System έχει προάγει ή ακόμα τις επικεφαλής κυβερνήσεων. Χρειαζόμαστε συνήθεις ανθρώπους με εξαιρετικές ζωές, αυτούς που κατάφεραν να ξεπεράσουν τα ιστορικά τους όρια. Άτομα όπως η Λίζα από τη Μολδαβία που ακούσαμε προηγουμένως, άτομα τα οποία πραγματικά ξεκίνησαν την καριέρα τους σε μια χώρα που κάθε άλλο που θα περίμενε κανείς να έχει τελική εξέλιξη, τη μια από τις πιο φτωχές χώρες στην Ευρώπη, δεν είναι έτσι? Χρειαζόμαστε λοιπόν να αναρωτηθούμε ποια είναι η παρακίνηση των ανθρώπων αυτών. Πρέπει να αναζητήσουμε γυναίκες οι οποίες δεν έχουν τόσο τις επιτυχίες να μοιραστούν, αλλά γιατί κάνουν ό,τι κάνουν. Τον Σάιμον Σίνεκ τον έχετε ακούσει ενδεχομένως, για όσους δεν ξέρετε, ασχολείται με τις ζωές που έχουν σκοπό. Γυναίκες οι οποίες έχουν σκοπό, γυναίκες οι οποίες επιδιώκουν τον σκοπό τους και το κάνουν με τρόπο που εμπνέει τους υπολείπους. Εμείς, από την πλευρά μας, μπορούμε να δούμε με ένα νέο μάτι τις γυναίκες που γνωρίζαμε μέχρι τώρα και που δεν ξέρουμε πώς μπορούν να προωθήσουν τον εαυτό τους. Την Αριάννα Χάφινγκτον, συμπατριώτησά μου, τη γνωρίζετε από τη Huffington Post. Νομίζω ότι το σημαντικό σε αυτόν τον χώρο που εργάζεται ξεκίνησε από την Αθήνα. Δεν μίλαγε καν αγγλικά όταν ξεκίνησε την καριέρα της. Πήγε στην Οξφόρδη, έμαθε αγγλικά εκεί για να μπορέσει να σπουδάσει το πανεπιστήμιο εκείνο και το βιβλίο της απερίφθη 50 φορές πριν δημοσιευθεί. Μόνο που κάτι μας δίδαξε με την επιμονή της αυτή, με το να μην φοβάται την απόρριψη. Δεν έχει να κάνει με την επιτυχία μόνο, έχει να κάνει και με το ξεπέρασμα του φόβου της απόρριψης. Τη Μαλάλα επίσης τη γνωρίζουμε όλοι. Δεν γνωρίζουμε τη Μαλάλα μόνο επειδή πήρε το Νόμπελ σε μια τόσο μικρή ηλικία από ό,τι όλοι οι άλλοι, αλλά γιατί δεν φοβήθηκε, προκάλεσε την απειλή απέναντι στη ζωή της, την αγνόησε και ορίστε. Επίσης, γνωρίζουμε πολιτικούς, ξέρουμε τον Νέλσον Μαντέλα, την Aung San Suu Kyi, το όνομα της οποίας δεν μπορώ να προφέρω σωστά, την ξέρω, έχει φυλακιστεί, πέρασε 20 χρόνια στη φυλακή στο Μιανμάρ, την χώρα της. Ο σύζυγός της πέθανε στο μεταξύ, τα παιδιά της δεν τα έβλεπε τόσο καιρό, έκανε την δημοκρατία να επιτρέψει στο σπίτι της, στη λατρεία της, και όμως δεν τα παράτησε. Aung San Suu Kyi είναι το όνομα αυτής της γυναίκας. Δημοσιογράφους όπως η Κριστιάνα Μανπούρ που βλέπετε στην οθόνη. Αυτή η καταπληκτική Περσίδα δημοσιογράφος που είναι αντιποκρίτρια πολεμικών ανταποκρίσεων έχει βρεθεί στη Βοσνία και όπου αλλού υπήρξε πολεμική αντιπαράθεση και δεν φοβήθηκε ούτε τους πυράβλους ούτε τους άνδρες που πάλευαν και έγινε μια εξαιρετικά φημισμένη ανταποκρίτρια πολέμου, αν και μουσουλμάνα, για το CNN. Και μην ξεχνάμε αυτού του είδους τις γυναίκες, όπως η Μάγια Αγγέλου, ποιήτριες, συγγραφείς, γυναίκες οι οποίες μπόρεσαν να ξεπεράσουν ό,τι χειρότερο μπορεί μια γυναίκα να βιώσει, βιασμό και κακοποίηση. Η Μάγια Αγγέλου βιάστηκε στην ηλικία των 8 ετών από τον πατριό της και επίσης κακοποιήθηκε, γιατί τη μισή ζωή της κακοποιούταν, μόνο που κατάφερε να το ξεπεράσει και μάλιστα μας προσέφερε στίχους που τουλάχιστον αξιώσαν με αφορά άλλαξαν τελείως τη ζωή μου. Πάντοτε επιστρέφω στους στίχους της Μάγιας Αγγέλου για να βρω το κουράγιο και αυτό που λέει μεταξύ άλλων πραγμάτων είναι ότι το κουράγιο, το θάρρος είναι το πιο σημαντικό από όλες τις αρετές. Γιατί χωρίς κουράγιο δεν μπορούμε με τρόπο συνεπή να ασκήσουμε άλλες αρετές. Αν τώρα μου ζητήσετε να συνεψίσετε όλα αυτά σχετικά με το μοντέλο ρόλων, τι πρέπει να συγκρατήσουμε από όλα αυτά, οι γονείς, οι εκπαιδευτές και οι επικεφαλείς επιχειρήσεων, να διδάξουμε τις νεαρές γυναίκες, τα κορίτσια, πραγματικά να είναι δυνατές, να έχουν τα εχέγγυα, τις βάσεις για να μπορέσουν να πετάξουμε τα φτερά τους. Να είναι επίσης συνασπισμένες, γιατί η ενότητα μπορεί να κάνει τις γυναίκες πολύ δυνατές και η γυναιότητα και με άνδρες, όχι μόνο με τις γυναίκες. Να έχουν φτερά για να πετάξουν. Πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες και να τις διδάξουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να θέτουν στόχους υψηλούς, στόχους πραγματικά ουσιαστικούς. Θυμηθούμε λίγο την αστροναύτη. Πρέπει να τις εκπαιδεύσουμε να περνάνε μέσα στη φωτιά, γιατί η ζωή δεν είναι εύκολη, όχι μόνο στις επιχειρήσεις, αλλά και αλλού. Αν τι μπορούν να κάνουν στη ζωή, το κάνουν και σε επιχειρήσεις. Τους διδάσκουν να είναι πραγματικά αναστενάρια, θα λέγαμε στα ελληνικά εμείς, να μπορούν να πατούν πάνω στο κάρβουνα, γιατί
Επειδή οι γυναίκες κιόλας είναι τελειομανείς, εντάξει και αν αποτύχει κανείς, δεν πειράζει, είναι κομμάτι της μαθησιακής λειτουργίας. Όλα αυτά πρέπει να τους τα διδάξουμε χωρίς να χάνεται αυτό το στοιχείο της ποικιλότητας που σίγουρα χρειάζεται και προσδίδει αξία σε οποιαδήποτε επιχείρηση, υπουργικό συμβούλιο, κοινωνικό σύνολο, να υπάρχει γνησιότητα και ισορροπία. Τέτοιου είδους κληρονομιά χρειάζεται η γυναίκα όταν είναι νέα για να ξεκινήσει και πρέπει να σταματήσουμε. Να σταματήσουμε να επαναλαμβάνουμε τα παλιά παραδείγματα και σίγουρα να δίνουμε παραδείγματα πλέον τέτοια που πραγματικά τις κάνουν να αισθάνονται συνδεδεμένες, μέρος του συνόλου και να λένε «Αν αυτή μπόρεσε και εγώ μπορώ». Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναστασία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Τουρκία, ξέρετε, έχουμε και Τουρκάλα πρωθυπουργό. Δεν νομίζω ότι έχει αφήσει μεγάλο αποτύπωμα ως προς την ενδυνάμωση των γυναικών. Νομίζω μάλιστα ότι προτιμούσε να δουλεύει με άνδρες μάλλον παρά με τις γυναίκες. Οπότε κάποιες φορές όταν εμείς μεταξύ γυναικών μιλάμε λέμε ότι οι γυναίκες δεν βοηθάνε τις γυναίκες. Κάποιες φορές οι γυναίκες είναι που δημιουργούν τα προσκόμματα στις άλλες γυναίκες που τραβάνε χαλκιά από τα πόδια. Μια ολόκληρη γενιά γυναικών δούλεψε πολύ σκληρά γιατί το περιβάλλον δεν ήταν τόσο εύκολο και κάποιες φορές η επιτυχία, ξέρετε, έρχεται λόγω της δυσκολίας. Η πρόκληση είναι που επάγει την επιτυχία. Τι θα λέγατε σχετικά με τη νέα γενιά? Οι νέες γενιές, τι λέτε? Θεωρείτε ότι ξεκινούν με καλύτερα δεδομένα από ό,τι οι προηγούμενες γενιές, καλύτερο περιβάλλον? Θεωρείτε ότι αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις? Θεωρείτε ότι κάποιες από αυτές ενδεχομένως είναι ακόμα πιο προσιλωμένες, τόσο προσιλωμένες όσο και η προκατοχή τους στον αγώνα, στους στόχους αυτούς? Και για θέματα ισότητας των δύο φυλών, πώς αντιμετωπίζει η νέα γενιά αυτό το θέμα? Μιλώντας για τους millennials και επειδή είμαι μητέρα δύο millennials, έχω λίγο ανάμεικτα συναισθήματα. Έχουν πολλά διαφορετικά παραδείγματα, πρότυπα που τους αποδεικνύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν, όμως νομίζω ότι δεν έχουν αρκετά ισχυρά κίνητρα. Δηλαδή βλέπουν τις μαμάδες τους, τις θείες τους και τους φίλους τους να είναι κατάκοποι από την προσπάθεια, από την μάχη αυτή που δίνουν όλα αυτά τα χρόνια και που ήταν πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη μάχη. Και νομίζω ότι έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά μας με έναν τρόπο σωστό, καλό, αλλά θα ήθελα να έχουν ένα πιο εύκολο δρόμο προς την κορυφή. Δηλαδή αυτό το πρότυπο της μητέρας που παλεύει και παλεύει συνέχεια και αντέχει και είναι καταπονημένη και εξαντλημένη, δεν τους αρέσει. Θυμάμαι μια ιστορία, θυμάμαι το παιδί μου που μου έλεγε «Γιατί είσαι τόσο εξαντλημένη, γιατί είσαι τόσο εξαντλημένη». Του απαντώ ότι αν σου κόψουν το ίντερνετ θα δεις ότι είναι απαραίτητο να έχεις τη μαμά σου και τον μπαμπά σου για να διασφαλίζουν κάποια πράγματα για σένα.